Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τη ρουτίνα που κάνω όταν επιστρέφω από την παραλία. Γενικά, εκείνες τις ημέρες θέλω πάρα πολύ ενυδάτωση. Λόγω του ήλιου και του αλατιού, εκείνες τις ημέρες θέλω να βάζω περισσότερη ενυδάτωση στο πρόσωπό μου. Οπότε, αυτά που θα δείτε σήμερα είναι και πιο ενυδατικά προϊόντα. Θα ξεκινήσω με ένα καθαριστικό προσώπου που είναι σε μορφή λαδιού. Το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιήσω για να βγάλω ό,τι έχω από αντιλιακό. Εννοείται ότι προτείνω να κάνετε double cleansing όταν φοράτε αντιλιακό ή μακιγιάζ, αλλά και γενικά θα πρότεινα όταν κάνετε τη βραδινή σας ρουτίνα να κάνετε double cleansing, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι που βγαίνουμε έξω, υδρώνουμε κτλ. Θέλουμε έναν καλύτερο καθαρισμό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το From Green Cleansing Oil, είναι από την εταιρεία Purito, είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου καθαριστικό προσώπου. Θα βάλω ένα pump στο χέρι μου και θα πάρω και λίγες σταγόνες νερού. Αυτό γίνεται σαν γαλάκτωμα, σκεφτείτε, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό και κάνω πάρα πολύ ελαφρύ μασάζ στο πρόσωπό μου. Αυτό λιώνει όλο το μακιγιάζ, αλλά λιώνει και το αντιλιακό που έχουμε βάλει, οπότε γίνεται καλός καθαρισμός. Και τώρα θα πάρω ένα πετσετάκι, θα το βρέξω με χλιαρό νερό και θα καθαρίσω όλο μου το πρόσωπο. Και θα χρησιμοποιήσω ένα δεύτερο καθαριστικό προσώπου, αυτή τη φορά πιο κανονικό καθαριστικό. Λέγεται Low pH Good Morning Gel Cleanser και είναι από την εταιρεία COSRX. Αυτό σας το έχω δείξει αρκετές φορές. Είναι πολύ αγαπημένο καθαριστικό. Καθαρίζει πάρα πολύ ωραία το πρόσωπο. Θα έλεγα ότι είναι και για πρωί και για βράδυ. Είναι ένα πολύ κλασικό καθαριστικό προσώπου σε gel μορφή. Και θα βάλω λίγο στο χέρι μου. Και θα καθαρίσω το πρόσωπό μου και το λαιμό. Αυτό κάνει λίγο αφρό, αλλά ο αφρός που κάνει είναι πολύ ανάλαφρος. Και τώρα θα ξεβγάλω με χλιαρό νερό. Και στεγνώνω το πρόσωπό μου πολύ ελαφριά με ένα πετσετάκι. Γενικά σε αυτή τη ρουτίνα θα χρησιμοποιήσω κορεάτικα προϊόντα, γιατί ξέρετε πόσο μου αρέσουν. Έχω πάρει πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με το αν μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα κορεάτικα προϊόντα και αν εμπιστεύομαι κάποια καταστήματα. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα και τα βρίσκετε στο κατάστημα Skinbox. Αυτό το δοκίμασα και είδα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει αρκετά καλή γκάμα με κορεάτικα προϊόντα και έρχονται πολύ γρήγορα. Εμένα μου είχαν έρθει σε 2 μέρες αυτά που είχα παραγγείλει. Καμία σχέση αν τα παραγγείλετε από το εξωτερικό εννοείται, οπότε σίγουρα το προτείνω. Και θα συνεχίσω με ένα τόνερ το οποίο έχω λατρέψει. Είναι ένα καταπληκτικό τόνερ. Είναι το Wonder Black Rice Hyaluronic Toner από την εταιρεία Haru Haru. Η εταιρεία Haru Haru έχει γίνει από τις πολύ αγαπημένες μου τελευταία. Το Haru Haru σημαίνει μέρα με τη μέρα, κάτι το οποίο για το skincare είναι καταπληκτικό, γιατί δεν περιμένεις να δεις σε μία μέρα αποτελέσματα. Μέρα με τη μέρα που χρησιμοποιείς τα προϊόντα βλέπεις αποτελέσματα και αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο σαν φιλοσοφία γενικά. Τέλος πάντων, σταματάω με όλο αυτό γιατί μπορεί να βαριέστε, αλλά το συγκεκριμένο τόνερ μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Έχει μέσα ρύζι και γενικά όλη αυτή η σειρά, η Wonder, έχει μέσα ρύζι, που ξέρετε πόσο το λατρεύω το ρύζι, νομίζω σε κάθε βίντεο πλέον το λέω. Και θα βάλω λίγες σταγόνες στο χέρι μου και θα εφαρμόσω σε πρόσωπο, λαιμό και στέρνο. Θα χρησιμοποιήσω ένα essence. Γενικά τα essence δεν τα πολύ χρησιμοποιώ, αλλά εφόσον έχω γυρίσει από την παραλία και θέλω κάτι πολύ πιο ενυδατικό σαν ρουτίνα, θα χρησιμοποιήσω το Fermented Complex 94 Boosting Essence. Το συγκεκριμένο, εκτός του ότι είναι πολύ ενυδατικό, δίνει και πολύ ωραία λάμψη στο δέρμα. Βάζω λίγες σταγόνες στο χέρι μου και εφαρμόζω κανονικά. Και φυσικά βάζω και στα χέρια μου. Θα χρησιμοποιήσω ένα σέρουμ, το οποίο είναι ένα φανταστικό σέρουμ για λάμψη. Το συγκεκριμένο λέγεται Propolis Vitamin Synergy Serum και είναι από την εταιρεία Unique. Η εταιρεία Unique, ή Unique, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι μια εταιρεία που άρχισα να χρησιμοποιώ τελευταία και μου αρέσει πάρα πολύ. Βάζω λίγες σταγόνες στο χέρι μου και εφαρμόζω. Αυτό έχω δει ότι μου δίνει πάρα πολύ ωραία λάμψη, γι' αυτό μου αρέσει και είναι και αρκετά ενυδατικό. Γενικά αυτή η εταιρεία βγάζει τέτοια σέρουμ, αλλά δεν έχω δοκιμάσει τα υπόλοιπα, θέλω να τα δοκιμάσω, γιατί μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το συγκεκριμένο. Και θα συνεχίσω με ενυδατική προσώπου. Η ενυδατική προσώπου που χρησιμοποιώ είναι
Λατρεμένη, πραγματικά με το που ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ, την αγάπησα. Είναι η Beta Glucan Daily Moisture Cream από την εταιρεία Unique. Γενικά αυτή η εταιρεία φαίνεται πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο. Το Beta Glucan είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ενυδατικό από το υαλουρονικό οξύ. Για την ακρίβεια είναι 20% πιο ενυδατικό από το υαλουρονικό οξύ στην ίδια συγκέντρωση. Και είναι κάτι πολύ καινούριο για μένα. Θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ προϊόντα με Beta Glucan. Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια ενυδατική πολύ απλή. Θα έλεγα ότι είναι για όλα τα δέρματα. Και θα εφαρμόσω στο πρόσωπό μου. Θα βάλω και κάτω από τα μάτια, γιατί δεν θα βάλω κρέμα ματιών. Θα μπορούσα να βάλω κρέμα ματιών, αλλά θα βάλω και μία έξτρα ενυδατική τώρα, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Και αυτή που θα βάλω είναι πάλι από τη Unique, είναι η Propolis Vitamin Sleeping Mask. Είναι μία μάσκα ουσιαστικά, βραδινή μάσκα, την οποία τη βάζεις αφού έχεις βάλει την ενυδατική σου κρέμα. Αυτό το κάνουμε για περισσότερη ενυδάτωση. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνω συνέχεια, αλλά όταν θέλω να βάλω περισσότερη ενυδάτωση στο πρόσωπό μου, θα βάλω και μία sleeping mask μετά από την ενυδατική μου κρέμα. Αυτές γενικά είναι πιο πηχτές, είναι λίγο έτσι πιο πλούσιες. Οπότε καλό είναι να μπαίνουν το βράδυ και όχι το πρωί. Και ό,τι μείνει εννοείται το βάζω στα χέρια μου. Είμαι πάρα πολύ ενυδατωμένη αυτή τη στιγμή όπως καταλαβαίνετε. Και κάπου εδώ το βίντεο έχει τελειώσει. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά, ό,τι επιπλέον απορίες έχετε σχετικά με τα προϊόντα ή με τη ρουτίνα ή γενικότερα, μπορείτε να μου τις αφήσετε όλες από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε στο Instagram. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!